Κυρία Κομνηνάκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαρδούνια. Καλά είστε? Καλά, ναι. Όσο μπορούμε, τέλος πάντων. Όσο μπορείτε. Λοιπόν, γίνεται ένας κακός χαμός τώρα εδώ με το θέμα των επισυνδέσεων. Να λέμε την επίσημη, να μην πω την άλλη λέξη και μου λένε ότι δεν είναι έτσι. Το ΚΚΕ συμφωνεί στο να υπάρξει εξεταστική επιτροπή. Αλλά βάζεται για κάποια πράγματα επιπλέον, ή κάνω λάθος? Ναι, το αίτημα του ΚΚΕ στην πραγματικότητα στοχεύει στο να διερευνηθεί ουσιαστικά το ζήτημα η πραγματική ουσία, αν θέλετε, για την υπόθεση των συνακροάσεων, υποκλοπών κλπ. Και όχι να εξαντληθεί για ακόμα μια φορά και η Εξεταστική Επιτροπή σε ένα άσφαιρο παιχνίδι αντιπαραθέσεων. Και γι' αυτό λέμε ότι όποιος πραγματικά έχει ειλικρινή πρόθεση να ρίξει ουσιαστικά φως στην υπόθεση, πρέπει αφενός να εξετάσει όλες τις υποθέσεις που έχουν τελευταία καταγγελθεί και εκτός από αυτή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, είναι και οι υποθέσεις της άλλες υποθέσεις που έχουν καταγγελθεί για παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, αλλά βέβαια και οι καταγγελίες που έχουν γίνει από το 2016 και παραμένουν αναπάντητες μέχρι και σήμερα κατ' επανάληψη για τις συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Γιατί δεν συμφωνείτε το να πάμε από το 2012, όπως λέει η κυβέρνηση, να τα ξεκαθαρίσουμε όλα? Τέλειως. Να βγουν όλα στον αέρα, να ξεμπερδέψουμε αυτό το θέμα. Γιατί θεωρούμε ότι ο τρόπος που η κυβέρνηση προσπαθεί με ένα γενικόλογο να διευρύνει το πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς την πραγματικότητα να αναφέρεται σε συγκεκριμένα περιστατικά και που έχουν καταγγελθεί και μάλιστα για τα οποία δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον τα προηγούμενα χρόνια, να το πούμε έτσι, και το προηγούμενο διάστημα να τα αντιμετωπίσει. Θεωρούμε ότι στην πραγματικότητα προσπαθεί να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα και να χαθούν μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο οι πραγματικές ευθύνες και να μην μπορέσει την πραγματικότητα, όπως δυστυχώς έχει γίνει πολλές φορές και σε άλλες εξεταστικές επιτροπές, να μπορέσει να καταληχθεί, να εξεταστούν συγκεκριμένα περιστατικά, να υπάρξουν απαντήσεις για τα συγκεκριμένα περιστατικά. Και αν θέλετε, εμείς αυτό που καταδεικνύουμε και ως το πολιτικό ζήτημα που βάζουμε και στο οποίο δεν απαντάει ούτε η Νέα Δημοκρατία, αλλά κατά τη γνώμη μας και τα άλλα κόμματα δεν το αγγίζουν, είναι το θεσμικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει αυτού του είδους να γίνονται σε τέτοιο βαθμό επιτρεπτές παρακολουθήσεις, όμως πρέπει να γίνονται να βαφτίζονται νόμιμες. Και εμένα βγαίνει, αν θέλετε, και με περίσσιο θράσος και ο Πρωθυπουργός και να λέει εντάξει, ήταν μια νόμιμη διαδικασία που κακώς υποτίθεται έγινε, αλλά υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο ακολουθήθηκε και έγιναν. Άρα για αυτό το θεσμικό πλαίσιο δεν πρέπει να μιλήσουμε. Το ερώτημα είναι όμως και ένα άλλο, και εδώ θα ήθελα την απάντησή σας. Τελικά είστε σαν ΚΚΕ πεπισμένοι ότι σταμάτησαν οι παρακολουθήσεις, ή μήπως υπάρχει εκτίμηση ότι ενδεχομένως να παρακολουθούνται και άλλοι δημοσιογράφοι ή πολιτικοί στην παρούσα χρονική στιγμή? Μα κοιτάξτε να δείτε, με ένα θεσμικό πλαίσιο που με βάση και τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΑΕ μιλάνε για 38 εισαγγελικές διατάξεις τη μέρα κατά μέσο όρο που γίνονται επιτρεπτά υποτίθεται παρακολουθήσεις, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κανένας να νιώθει ασφαλής με ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο που τον καθιστά εν δυνάμει ύποπτος στο πλαίσιο πιο ενός θεσμικού πλαίσιου που έχει χρησιμοποιεί ορισμένους όρους λάστιχο, όπως υποτίθεται την προστασία της εθνικής ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει άραγε τι και μέχρι πού φτάνει αυτή η περιβόητη. Γι' αυτό το θέμα ασφάλεια. Δεν πρέπει όμως να επιτρέπονται παρακολουθήσεις όταν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας ή θέμα τρομοκρατίας ή θέμα υψηλού οικονομικού εγκλήματος? Μα κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα είναι το τι περιλαμβάνουν αυτοί οι όροι και το τι επιτρέπουν, και βλέπετε ποια ήταν τα αποτελέσματα. Όταν μέχρι και ο αρχηγός ενός κόμματος, ευρωβουλευτής ή πολιτικά κόμματα μπορούν να μπουν στο κάδρο και να θεωρηθούν ως επικίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια
τότε καταλαβαίνετε για το τι περιθώρια αφήνονται μέσα από αυτό το θεσμικό πλαίσιο να παρακολουθεί την πραγματικό καθένας. Και ακόμα και για αυτό το ζήτημα που αναφέρεται της τρομοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο το ΚΚΕ όλο το προηγούμενο διάστημα, όταν έρχονταν προς ψήφιση στη Βουλή μια σειρά νομοθετήματα, τα οποία όλα τα άλλα κόμματα που σήμερα ανεβάζουν τους τόνους τα έχουν ψηφίσει, και μάλιστα με ένα, αρνούνταν να απαντήσουν στα συγκεκριμένα ζητήματα που έθετε και τότε το ΚΚΕ για τους κινδύνους που αυτά διαμορφώνουν, όταν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση στα επίσημα κείμενά της βαφτίζει ως κίνδυνο, ως τρομοκρατία κάθε ριζοσπαστική σκέψη, ακόμα και κάθε τι που αμφισβητεί το καπιταλιστικό σύστημα θεωρεί ως ριζοσπαστική σκέψη και, ακροαριστερό οποιονδήποτε αμφισβητεί την υγεία, το δημόσιο χαρακτήρα δικαιωμάτων όπως η υγεία, η παιδεία, το νερό και άλλα αγαθά. Υπάρχουν συγκεκριμένα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βαφτίζουν με τον όρο τρομοκρατία οτιδήποτε στην πραγματικότητα αμφισβητεί να το πω έτσι, τα ιερά και τα όσια του καπιταλιστικού συστήματος. Άρα μέσα από ένα τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο που μπορεί να δικαιολογήσει ως ύποπτο ελεγχόμενο για λόγους εθνικής ασφάλειας να δικαιολογήσει την παρακολούθηση του καθενός, δεν μπορεί, είναι υποκριτικό πραγματικά από όλα τα κόμματα που στηρίζουν αυτό το πλαίσιο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο να κλαίνε σήμερα με μαύρο δάκρυ για τα αποτελέσματα που δημιουργεί αυτό το πλαίσιο που ήδη έχουν συνδιαμορφώσει. Μάλιστα. Άρα εμείς λέμε ότι για να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση και για να μπορέσει πραγματικά να αντιμετωπιστεί, να μπορέσουμε πραγματικά να βάλουμε τέλος σε αυτό το άθλιο καθεστώς των παρακολουθήσεων, πρέπει πρώτα και κύρια να καταργηθεί αυτό το επικίνδυνο νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια, και κατά τη γνώμη μας αυτό δεν θα το επιβάλλει η συζήτηση στην Βουλή και οι διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Αυτό μπορεί να το επιβάλλει μόνο ο ίδιος ο λαός με τη δράση του και τις πολιτικές του επιλογές, και αν θέλετε χρεώνοντας και την ευθύνη σε αυτά τα κόμματα που εισηγούνται και ψηφίζουν και διαμορφώνουν αυτό το σκοτεινό και επικίνδυνο νομοθετικό πλαίσιο, που βέβαια βάζουν σε κίνδυνο τις θεμελιώδεις δημοκρατικές ελευθερίες του καθενός. Μάλιστα. Κυρία Κομνηνάκα, θέλω λίγο να πάμε να δούμε λιγάκι τα θέματα που έχουν σχέση με την οικονομία. Και τι θέλω να πω, ότι οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται στη ΔΕΘ να κάνει κάποιες ανακοινώσεις, να παρουσιάσει κάποια μέτρα στήριξης συνολικά της ελληνικής κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Κάποια έχουν ήδη είναι γνωστά, κάποια όλα δεν έχουμε μόνο πληροφορίες, ή όπως φέρει πριν το στεγαστικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δις που θα στηρίζονται τα νέα ζευγάρια, οι νέοι άνθρωποι για να αποκτήσουν στέγη. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτά τα μέτρα εσείς θα μπορούσατε να τα στηρίξετε, με την έννοια ότι άμα βγει και πει ότι εγώ θα δώσω επιδότηση νοικίου, θα δώσω αυτήν αδάνεια, θα στηρίξω τους νέους για να βρουν πρώτη κατοικία? Κοιτάξτε, το ΚΚΕ οτιδήποτε έρχεται θετικό προς τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα δεν έχει ποτέ αρνηθεί να το στηρίξει. Το ζητούμενο όμως είναι, επειδή ακριβώς όπως είπατε πολλά από αυτά τα μέτρα που υποτίθεται παρουσιάζει με ζωηρά χρώματα και μεγάλες υποσχέσεις ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είναι ήδη γνωστά, καταλαβαίνουμε ότι είναι τελικά άνθρακος ο θησαυρός. Γιατί το λέτε αυτό? Την ώρα που υποτίθεται παρουσιάζουν το ένα μέτρο ενίσχυση μετά το άλλο για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, ο λογαριασμός παραμένει τεράστιος και αστήκωτος. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν θα μπορούσατε να στηρίξετε μια επιπλέον αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως λέει η κυβέρνηση, να φτάσει στα 7,51 από 7,13, που είναι σημαντικό? Είναι μια θετική εξέλιξη αυτή. Γιατί να μην τη στηρίξετε?
Ο κατώτατος μισθός πρέπει να ανέβει και ένα τέτοιο, όμως ταυτόχρονα πρέπει να καταργηθεί μαζί με τον κατώτατο μισθό και αυτό το απαράδεκτο καθεστώς να το καθορίζει ο κάθε υπουργός τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού και όχι αυτές να καθορίζονται μέσα από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Γενικότερη πολιτική όμως για να πάμε στην ουσία. Σήμερα που υποτίθεται βγαίνουν και μιλάνε με μεγάλα λόγια για ανάπτυξη και ευημερία για όλους και τη νέα σελίδα που προδιαγράφεται για τους εργαζόμενους, είναι ή δεν είναι ο μέσος μισθός κατώτερος κατά πολύ ακόμα και από τα επίπεδα του μισθού, των μισθών προ-κρίσης? Εντάξει, όμως η χώρα βγήκε από μια κρίση οικονομική, από τρία μνημόνια. Λογικό είναι μέχρι να ανατάξει η οικονομία και οι μισθοί, λέει η κυβέρνηση, να είναι σε ένα επίπεδο χαμηλό, αλλά σιγά σιγά ανεβαίνουν. Στην πραγματικότητα όμως, αυτές την έξοδο υποτίθεται από τα μνημόνια την έχουν πανηγυρίσει και προηγούμενες κυβερνήσεις, όμως όλοι οι αντιλαϊκοί νόμοι που ψηφίστηκαν τη διάρκεια των μνημονίων παραμένουν και με την προηγούμενη και με τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτό το νομοθετικό αντιλαϊκό πλαίσιο που διαμόρφωσαν από κοινού και η Νέα Δημοκρατία αλλά και προηγούμενα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, και αυτά έρχονται να προστεθούν στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μαζί με το νέο υπερμνημόνιο για το οποίο έχουν δεσμευθεί τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που είναι αυτό τα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει το Ταμείο Ανάκαμψης και τα οποία θα προσθέσουν καινούργια βάρη στις πλάτες του λαού τη στιγμή που η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα, που οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι και τη στιγμή που τα όποια μέτρα ανακοινώνονται και είναι χαρακτηριστικό. Μήπως είμαστε. Ναι, παρακαλώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη στιγμή, για παράδειγμα, που οι αυξήσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος μέσα στους τελευταίους δύο μήνες άνοιξαν τα 1000%, οι όποιες επιδοτήσεις υποτίθεται ανακοινώνει η κυβέρνηση είναι εκ νέου επιδοτήσεις προς τις εταιρείες. Γιατί το λέτε αυτό, επειδή το ακούω και από άλλα κόμματα, τι επιδοτήσεις προς τις εταιρείες? Στην πραγματικότητα δεν μειώνεται το κόστος, η τιμή της ενέργειας, όμως από τον προϋπολογισμό, δηλαδή από τα φορολογικά έσοδα του λαού, επιδοτούνται οι τεράστιες αυξήσεις που συνεχίζουν να ανακοινώνουν οι διάφορες εταιρείες της ενέργειας, και την ίδια στιγμή που, αν θέλετε, αποτελεί και το κερασάκι του εμπεριμού, δηλαδή, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας και αυξήσει νέα χαράτσια μέσω των λογαριασμών κοινής ωφέλειας που θα αποκτήσουν ένα μόνιμο χαρακτήρα για να μπορέσουν να επιδοτούν τέτοιου είδους κρίσεις. Όμως παραμένει στο απειρόβλητο και δεν αγγίζεται το πλαίσιο εκείνο που διαμορφώνει αυτούς τους πανάκριβους λογαριασμούς. Για να προλάβω, επειδή τρέχει ο χρόνος, θέλω να μείνω στο θέμα ακρίβεια, να πούμε σε κάτι άλλο. Ανατιμήσεις στα προϊόντα. Λένε οι πληροφορίες ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε ανατιμήσεις σε πάνω από 500 προϊόντα, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και 28%. Εδώ λοιπόν, τι θα μπορούσε να γίνει κατά την άποψη του κόμματός σας, καθώς οι ίδιες οι εταιρείες επικαλούνται και τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον κορονοϊό και το αυξημένο κόστος ενέργειας, άρα σου λέει δεν μπορούμε να πλήσουμε χαμηλότερα. Γι' αυτό ακριβώς το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή είπε ότι τα όποια επιδόματα ψίχουλα που πραγματικά εξανεμίζονται πριν καν προλάβουν να ανακοινωθούν, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πραγματικές αιτίες της ακρίβειας. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει πραγματική ουσιαστική ανακούφιση αν πρώτα και κύρια βέβαια δεν στηριχθεί γενναία το εισόδημα με αυξήσεις τους μισθούς, δεν υπάρξουν μειώσεις και πλαφών στις τιμές αλλά και κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα, στα είδη της ενέργειας, στα βασικά τρόφιμα. Δεν μπορεί να μιλάμε ότι τη στιγμή που σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των λαϊκών νοικοκυριών περικόπτει βασικές του ανάγκες, να μην υπάρχει η ελάχιστη ανακούφιση που θα ήταν μέσω από την κατάργηση του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων κατανάλωσης, αυτά τα βασικά είδη. Και βέβαια ταυτόχρονα θα πρέπει να μιλήσουμε για την ουσία του πράγματος, που είναι το ίδιο το ενεργειακό μείγμα
της χώρας που αν δεν επανέλθουμε στην αξιοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών όπως είναι ο λιγνίτης ενάντια στις θεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο της απελευθέρωσης της ενέργειας και της πράσινης υποτιθέμενης μετάβασης, ο λαός θα συνεχίσει να πληρώνει πολύ ακριβά το μάρμαρο, θα συνεχίσει να πληρώνει πολύ ακριβά τις συνέπειες και θα τις βιώνει με συνεχείς στερήσεις στα βασικά είδη. Και βέβαια το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι η χώρα θα έπρεπε να αποσυρθεί από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία, που τελικά επιστρέφουν στην πλάτη του ίδιου του λαού και όχι βέβαια Μάλιστα. και δεν αγγίζουν στην πραγματικότητα τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα μονοπόλια είτε της μίας είτε της άλλης χώρας. Ωραία. Κυρία Κομνηνάκα, εσείς εκλέγεστε στο νομό Λέσβου και ο νομός σας, η περιοχή σας έχει δεχθεί αρκετή πίεση από το προσφυγικό πρόβλημα, από το μεταναστευτικό, και θέλω λιγάκι εδώ να δούμε πώς βλέπει το κόμμα σας τη στάση της κυβέρνησης έναντι της εργαλειοποίησης από την Τουρκία του μεταναστευτικού και αν νομίζετε ότι κινούμαστε στη σωστή πλευρά ή αν χρειάζεται κάτι διαφορετικό να κάνουμε. Το βασικό ερώτημα είναι ποιος επέτρεψε τελικά στην Τουρκία να εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα. Γιατί δεν είναι μόνο η Τουρκία τελικά που εργαλειοποιεί και χρησιμοποιεί, αν θέλετε, κατατρεγμένους, ξεριζωμένους ανθρώπους για να παίζει παιχνίδια για να παίζει παιχνίδια σε βάρος τους, αλλά αυτή τη δυνατότητα πρώτα και κύρα τους την έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, που και αυτή από τη μεριά της εργαλειοποιεί τους ξεριζωμένους και ανοιγοκλίνοντας τη στρόφιγγα όποτε έχει ανάγκη φτηνά εργατικά χέρια, και με την αξιοποίηση, αν θέλετε, των προσφυγικών ροών για να εξελίσσει ταυτόχρονα παζάρια με την Τουρκία σε μια περίοδο που καταλαβαίνετε ότι το ενδιαφέρον της για να την κρατήσει στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ και μακριά από τη Ρώσικη επιρροή είναι πολύ μεγάλο και γίνεται πάντα σε βάρος και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και βέβαια σε βάρος... Γιατί γίνεται σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων, από πού το λέτε αυτό? Γιατί την προκλητικότητα της Τουρκίας και τη δυνατότητα να προχωράει σε τέτοιου είδους ενέργειες την τροφοδοτεί η ανοχή που βρίσκει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ με τις διάφορες δηλώσεις για διαφορές που πρέπει να λυθούν μεταξύ συμμάχων κλπ. Αλλά και από το ίδιο το γεγονός ότι με αυτή την απαράδεκτη κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και την ανοχή που δείχνουν και οι ευρωπαϊκές χώρες στα παιχνίδια που εξελίσσονται σε βάρος των προσφύγων, δίνεται στην πραγματικότητα η δυνατότητα στην Τουρκία να χρησιμοποιεί τις μοίρες αυτών των ανθρώπων, αλλά αν θέλετε και σε βάρος και των νησιών του Αιγαίου που έχουν σηκώσει αυτό το διάστημα το μεγαλύτερο βάρος των προσφυγικών ροών, να παίζουν παιχνίδια και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία σε βάρος τους. Γιατί ακόμα και αυτή η παραμονή σε ισχύ της κοινής δήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας αλλά και των λοιπόν ευρωπαϊκών συνθήκων που μετατρέπουν τη χώρα μας σε αποθήκη ψυχών και φυλακή για αυτούς τους ανθρώπους, είναι η βάση πάνω στην οποία εξελίσσονται τα διάφορα απαράδεκτα κατά τη γνώμη μας παιχνίδια με τραγικές συνέπειες για τις ζωές αυτών των ανθρώπων, όπως τα περιστατικά που είδαμε το προηγούμενο διάστημα στον Εύρο, στο Αιγαίο με πλεόμενα πτώματα, εικόνες πραγματικά που ανατριχιάζουν, με τις οποίες αρνούμαστε να συμβιβαστούμε, αρνούμαστε να τις συνηθίσουμε. Και για αυτές τις εικόνες υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ευθύνες και δυστυχώς δεν εξαντλούνται μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και υπάρχουν ευθύνες και στις δικές μας κυβερνήσεις για την εμπλοκή τους, αν θέλετε, στις επεμβάσεις και σε όλα αυτά τα παιχνίδια που γίνονται σε βάρος. Κυρία Μαρία Κομνηνάκα, δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος, έχει τελειώσει, πριν να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.